Στη σκιά των δεκάδων τροχαίων δυστυχημάτων που βάφουν με αίμα τόσο τον ΒΟΑΚ όσο και τους δρόμους των αστικών κέντρων της Κρήτης, πραγματοποιήθηκε σήμερα η συνάντηση του εντεταλμένου Σύμβουλου Οδικής Ασφάλειας Γιώργου Καρτσάκη με διοικητές αστυνομικών υπηρεσιών. Προκειμένου να συζητήσουμε για πρώτη φορά για μελλοντικές κοινές δράσεις της περιφέρειας Κρήτης με την ελληνική αστυνομία, προκειμένου να πετύχουμε τον στόχο για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στο μέλλον, ένα πρόβλημα το οποίο απασχολεί όλο τον κρητικό λαό, διότι κάθε χρόνο χάνονται άδικα πολλές ανθρώπινες ζωές στην άσφαλτο, γιατί δεν υπάρχει οδική ευσυνειδησία. Η οδική ευσυνειδησία, ένας αστάθμητος παράγοντας που εκλείπει στο νησί, με τους οδηγούς οχημάτων να δείχνουν αμετανόητοι παρά την βροχή προειδοποιήσεων και κλήσεων, αλλά κυρίως των ατυχημάτων, φαίνεται να συνεχίζουν συστηματικά να παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Αν συντονιστούμε σωστά, πολύ καλά αποτελέσματα για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Από τη δικιά μας πλευρά καταβάλουμε πάρα πολλές προσπάθειες σε καθημερινή βάση με το προσωπικό της υπηρεσίας μας σε όλο το δικό δίκτυο. Η έλεγχη είναι πάρα πολύ. Μάλιστα έχουν αυξηθεί κατά 30% συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια, με πριν 5 ή 7 χρόνια. Με δράσεις και εκδηλώσεις σκοπεύουν να ξεκινήσουν οι αρμόδιοι, ευαισθητοποιώντας κυρίως τους νέους, με στόχο να κατανοήσουν την πραγματική χρησιμότητα των οχημάτων σε αντίθεση με αυτή που φιγουράρει την τελευταία δεκαετία στην Κρήτη. Το πρόβλημα είναι αρκετά μεγάλο όσο αφορά την Κρήτη. Δυστυχώς έχουμε αρκετά θανατηφόρα και τους τραυματισμούς λόγω της έλλειψης οδικής ασφάλειας. Σίγουρα μία καμπάνια και μία κοινή δράση θα φέρει πιο κοντά και τους πολίτες στην αστυνομία. Νούμερο ένα αιτία θανάτων στους νέους είναι τα τροχαία ατυχήματα, κάτι για το οποίο οι γονείς θα πρέπει και αυτοί από την πλευρά τους να ευαισθητοποιηθούν. Στόχος της πρωτοβουλίας Καρτσάκη είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, αλλά και στην προτροπή των οδηγών να τηρούν με σεβασμό τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.